Όμορφα. Πολύ όμορφα. Και από την αγροτική Ιερά Πέτρα, πάμε να μιλήσουμε για τα αγροτικά. Α, πολύ ωραία το πήγες. Να μιλήσουμε για χρήμα. Α, για να καλύτερα. Δούμε τι πληρωμές παίρνουμε ή δίνουμε χρήμα. Είναι να πάρουμε. Κάτσε, θα μας τα πει τώρα ο Μύρωνας Χιλετζάκης, τον έχουμε μαζί μας, πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καρτζιωτάκη, κύριε Σαββίδη. Πρέπει να δώσουμε ή θα πάρουμε τώρα χρήματα οι αγρότες? Περιμένουμε μια σειρά από πληρωμές που θα ξεκινήσουν από 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι και τέλος Απριλίου. Η μεγαλύτερη πληρωμή έχει να κάνει με τα 20 ΧΙΜ, που είναι 425 εκατομμύρια ευρώ, που υπάρχει μια δέσμευση μεγαλύτερη από αυτή που αναμέναμε όλοι εμείς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από 2 χρόνια, που γινόταν η διαβούλευση, η νέα ΚΑΠ και ξεκινούσε η εφαρμογή, δεν πίστευε ότι θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα απορροφηθήκανε με δράσεις που επιλέξανε οι Έλληνες παραγωγοί και έχουν φτάσει σε μια υπερδέσμευση κονδυλίου στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το περίμενε κανείς. Φανταστείτε ότι είχε φτιαχτεί και ανάλογη τροπολογία που, αν δεν μπορούσαν τα χρήματα να απορροφηθούν, θα επιστρέφανε με μια μορφή βασικής ενίσχυσης στους παραγωγούς. Αυτά είναι τα οικολογικά σχήματα που λέμε. Τα οικολογικά, τα 20 ΧΙΜ. Είναι τα σχήματα που πραγματικά έχουν προβληματίσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα σχήματα που κατεβάσανε τους Ευρωπαίους αγρότες στους δρόμους. Είναι τα σχήματα που έχουν γίνει 2 συμβούλια Υπουργών Γεωργίας των 27 στις Βρυξέλλες και πάμε για το τρίτο 26 του Μάρτη, που στο τραπέζι απάνω είναι η νέα ΚΑΠ. Είναι αυτά τα νέα, η νέα μόδα, γιατί είναι μόδα το φιλοπεριβαλλοντικό, να ξανασυζητηθεί, να γίνει μια νέα κατανομή και να περάσουν κάποιες νέες προτάσεις, που αυτές οι προτάσεις θα θεραπεύσουν τα κακώς κείμενα της αρχικής ΚΑΠ, όπως αποτυπωθήκανε πριν από 3 χρόνια στο χαρτί, δηλαδή την 23-27. Υπάρχει, κύριε Χιλετζάκη, το βλέπαμε και σε κάποια δημοσιεύματα στο τραπέζι τώρα για τα οικολογικά σχήματα, γιατί είναι νέα χρονιά πλέον, για το μέλλον να αφορούν μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή οι προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι μια μεγάλη αδικία για να εφαρμοστεί. Είναι προσωπική μου άποψη, θα τη στηρίζω μέχρι το τέλος. Δεν μπορώ εμένα το δικό μου λιόφυτο, κύριε Σαββίδη, να είναι δίπλα στο δικό σας και εσείς να είστε δημοσιογράφος και εγώ να είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και να κάνουμε τις ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες και εγώ να παίρνω παραπάνω χρήματα. Είναι άδικο, αυτό να εφαρμοστεί. Βέβαια, είναι άδικο. Το ότι... Είστε ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος. Και σε επίπεδο Κρήτης, παιδιά, αυτό είναι. Και σε επίπεδο Κρήτης αυτό, όπως το λέει η κυρία Καρτζιωτάκη, είναι πολύ, το 90% είναι επαγγελματίες. Είναι με τον τουρισμό, έχουμε 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, το 80% της καλλιεργήσιμης έκτασης της Κρήτης αποτελείται από ένα ελαιόνα. Και καταλαβαίνετε, όταν έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ελαιοδέντρων και έχουμε και τη βαριά μας βιομηχανία στην Κρήτη που λέγεται τουρισμός, είναι μονόδρομος να είσαι τεροεπαγγελματίας, εποχιακός κτλ. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε και τις ίδιες τις προκηρύξεις του Υπουργείου που λένε ότι θες να γίνεις νέος αγρότης, ναι, μπορείς να βάζεις μέχρι 150 ένσημα. Επομένως και η ίδια η στρατηγική οθεί τον ετεροεπαγγελματία. Σου λέει ότι εντάξει, δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα, και ειδικά με μια κλιματική κρίση, όχι κλιματική αλλά γιατί περνάμε κλιματική κρίση με όλα αυτά που συμβαίνουν, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Να περιμένεις από ένα για να ζήσεις, από ένα προϊόν. Πάντως δηλαδή, αλλαγές σε κάθε περίπτωση σας αναμένουμε για τα κοινωνικά. Αλλαγές, είναι πολύ κρίσιμο το Συμβούλιο Υπουργών των 27 στις 26 του μήνα, του Μάρτη. Αυτό το Συμβούλιο είναι που θα δούμε τι φως θα δούμε στο τούνελ. Αν δούμε πολύ φως ή λίγο, εγώ θεωρώ ότι θα δούμε πολύ. Ήδη με πρωτοβουλία της χώρας μας έχουν συγκαλεστεί και κάνουμε και το σταυρό μας και λέμε δόξα ο Θεός που έγινε έστω μια φορά τα 9 κράτη του Νότου, που έχουμε ομοειδή προϊόντα. Κοιτάξτε, Ιταλία, άμα συζητάμε. Ισπανία, Κύπρο, Πορτογαλία και όλα αυτά. Οι 9, μπράβο, οι 9. Κοιτάξτε, όταν συζητάμε για λάδι, στο τραπέζι πρέπει να κάθεται η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Τελεία. Αυτοί παράγουν το λάδι στην Ευρώπη. Αυτοί παράγουν το καλό λάδι της Ευρώπης. Αυτοί παράγουν το λάδι της Ευρώπης. Αυτοί παράγουν το λάδι του κόσμου. Είμαστε τρίτη χώρα εμείς, δεύτερη Ιταλία,
πρώτη η Ισπανία. Ισπανία. Αν δεν κάτσουμε εμείς όλοι μαζί στο τραπέζι να βρούμε τα προβλήματα ποια είναι και να δώσουμε τις δικές μας προτάσεις και να πάμε σαν ομάδα να παλέψουμε για το καλό, μην περιμένουμε τον Μπορούμε Γερμανό. Μπορούμε να πάμε σαν ομάδα. Μέχρι τώρα οι δύο συνεδριάσεις που έχουν γίνει με πρωτοβουλία πάλι της Ελλάδος, οι δύο συνεδριάσεις που έχουν γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο των 9, πάμε καλά. Τώρα περιμένουμε και την Τρίτη και 27. Το καλό είναι ότι αυτά που λέγαμε τα βλέπουμε τώρα να γίνονται πράξη. Λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ΚΑΠ. Και δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγει και η ηγεσία του Υπουργείου, το λέγαν όλοι. Υπάρχει πρόβλημα στην ΚΑΠ. Η ΚΑΠ αυτή, ναι, ήταν μια τεράστια επιτυχία που ξαναπήραμε σαν χώρα τα ίδια χρήματα, 2 δισευρώ και δεν χάσαμε. Γιατί αν ρωτήσετε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα πριν από 4-5 χρόνια, λέγαμε έφυγε η Αγγλία από το παιχνίδι. Μπαίνει στο παιχνίδι των επιδοτήσεων, εννοώ η Βουλγαρία. Επομένως θα φύγουν από εμάς και θα πάνε στους άλλους. Είναι η τελευταία προγραμματική περίοδο και βλέπουμε και γίνεται μία διαπραγμάτευση. Έρχονται στη χώρα μας πάλι τα ίδια χρήματα, ούτε ένα σεντς περικοπή. Και τελικά ο σχεδιασμός ο ευρωπαϊκός δεν το σχεδίασε σωστά. Έγινε λίγο πιο φιλοπεριβαλλοντικός από ό,τι έπρεπε, πιο γραφειοκρατικός από ό,τι έπρεπε και ανάγκασε τη μη παραγωγή αγροτικών προϊόντων όταν την έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τα οικολογικά σχήματα, πότε είναι οι πληρωμές, κύριε Χιλετζάκη? Κοιτάξτε, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από τις 25 του Απρίλη και μετά, Θεού θέλοντος. 1η του Απρίλη θα ξεκινήσει η πληρωμή με το πετρέλαιο. Το αγροτικό πετρέλαιο, το περιβόητο. Η επιστροφή του. Ναι, έχουμε μετά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Είναι περίπου 200 τόσια εκατομμύρια ευρώ, 250 εκατομμύρια ευρώ περίπου συνδεδεμένες ενισχύσεις. Έχουμε κάποια. Θεωρώ ότι αυτή είναι η δικαίωσή μας. Έχουμε τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ που δεν πληρωθήκανε. Αυτά που λέγαμε. Αυτά που λέγαμε τον Οκτώβριο που χαθήκανε και δεν ξέραμε πού ήταν και εδώ είναι, ορούνται. Τελικά τα βρήκαμε και θα τα δώσουμε τώρα. Το λοιπόν τα 88 εκατομμύρια, υπάρχει ένα Young περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ που είναι νεαρής ηλικίας, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες αναδιανεμητικής, υπάρχουν δηλαδή μία σειρά από 4-5 πληρωμές. Οι τρεις βασικές πληρωμές για μένα είναι τα 20 χήματα 425 εκατομμύρια ευρώ, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 245 εκατομμύρια ευρώ και τα 88 εκατομμύρια που είναι της επιδότησης του Οκτωβρίου που δεν πληρώθηκε. Έκανα τώρα, κάναμε ένα άθροισμα πρόχειρο όταν λέγατε τα νούμερα και μου βγαίνει ένα ποσό κοντά στα 700 εκατομμύρια. Και παραπάνω, και παραπάνω λίγο με τα πετρέλαια και με όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Okay, πολύ χρήμα. Άρα, να συνεχίσουν οι αγρότες να παλεύουν στη διεστική ή σιγά-σιγά να αρχίσουν να κοιτάνε αριστερά-δεξιά. Μήπως και πάνε και αυτοί. Οι αγρότες μας έχουν ξεκινήσει και κοιτάνε αριστερά και δεξιά τώρα και μια 20ετία. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στη χώρα μας. Γι' αυτό και από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, από τους 650.000 παραγωγούς, περίπου το 40% είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αυτοί είναι κουτσί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Κουτσί. Όλοι, ναι. Ναι, δηλαδή είναι ημιτασιών τώρα, στα χαρτιά είναι. Κάνε και κάτι άλλο. Λοιπόν, δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας έπρεπε πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, να φτιαχτεί ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμός, να τον ακολουθήσουμε και να πάμε παρακάτω. Όταν δηλαδή τα πρώτα χρήματα ήρθανε τη δεκαετία του 80, έπρεπε να πιάσουν διαφορετικό τόπο από τον τόπο που πιάσανε, για να μην είμαστε σήμερα εδώ και να λέμε το ψωμί ψωμάκι, επειδή η Ουκρανία έκλεισε τα σύνορα και η Ελλάδα δεν έχει μαλακώσει τάρι για να έχουμε ψωμί. Και έπρεπε να πάει ο Γιωργαντάς, ο υπουργός, ο τότε, να πάει να κάνει διακρατικές συμβάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρουν σιτάρι να κάνουμε ψωμί στην Ελλάδα. Όταν η χώρα μας στη δεκαετία του 80 είχε επάρκεια αγροτικών προϊόντων 117%, δηλαδή καλύβαμε όλες τις διατροφικές μας ανάγκες και είχαμε και 17% εξαγώσιμο πρόσχημα. Και θα πω και το άλλο που μου δίνετε τώρα την πάσα εσείς. Λέγαμε ύστερα 700 εκατομμύρια, ναι, ένα τέτοιο. Ξέρετε πόσα είναι το σύνολο των επιδοτήσεων κάθε χρόνο? 2 δισευρώ. Ξέρετε πόσα χρήματα δίνει η χώρα μας για να εισάγει αγροτικά προϊόντα? 10. Παίρνουμε 2 και δίνουμε 10. Τελικά μήπως πρέπει να παράγουμε και την επιδότηση μας τη δίνει ο καταναλωτής? Μήπως πρέπει να φτάσουμε εκεί? Γιατί με τα νούμερα που λέτε αποκτάει και ο κόσμος την πραγματική εικόνα. Ναι, γιατί το αυτό θέμα είναι τώρα πώς θα πάει ο άλλος να παράξει. Έχουν γίνει τα αντίστοιχα έργα στην Κρήτη μας
με το νερό. Χωρίς νερό δεν μπορεί να παράξει τίποτα. Και άντε να το βάλει, άντε να το σπείρει, άντε να το φτιάξει. Έργα που τα βλέπουμε κολλημένα από τη δεκαετία του 80. Μετά οι εργάτες γης. Μεγάλο πρόβλημα. Το έχετε αναδείξει εσείς τελευταία. Το έχουμε αναδείξει με τους εργάτες γης πάρα πολλές φορές. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Η γραφειοκρατία συνεχίζει και υπάρχει. Φανταστείτε τώρα, πριν από 15 μέρες ήταν ο Υπουργός Γεωργίας ο κ. Αυγεννάκης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής, ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Πλατιωτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ήμουνα και εγώ και ήταν και κάποιοι άλλοι φορείς σε μια συνάντηση που κάναμε στην Αθήνα. Τον τέταρτο του 23 ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει ότι αν ο Σαβίδης βρει δύο εργάτες γης με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα, πάει και καταθέσει τα χαρτιά του σε μία αποκεντρωμένη διοίκηση, σε 10 μέρες είναι υποχρεωμένη αποκεντρωμένη να του απαντήσει και να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα. Αυτό το λέει ο νόμος, κύριε Γιώργο. Αυτό το λέει ο νόμος. Τον τέταρτο του 23, τον Απρίλιο του 23 ψηφίστηκε ο νόμος. Μέχρι και σήμερα αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί. Και βλέπουμε. Η καλύτερη αποκεντρωμένη διοίκηση της χώρας είναι της Κρήτης. Με 2 μήνες και με 3 μήνες καθυστέρηση. Οι άλλες αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι 6 μήνες, 7 μήνες, 5 μήνες, 4 μήνες. Βρίσκει τον εργάτη και μετά από 4 μήνες του λες: έλα, μου απαντήσανε. Σου λέει: φίλε, εγώ έφυγα και πήγα στη Γερμανία, πήγα στην Ιταλία. Τελείωσε. Εγώ θέλω δουλειά να φύγω από τον τόπο τώρα. Αυτοί που νόμους ξέρουν την πραγματικότητα λοιπόν, της χώρας. Πετάμε τον μπαλάκι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά είναι επανδρομένη με προσωπικό. Αυτό, μπράβο. Γιατί αργούν, οι αποκεντρωμένες, δεν έχουν προσωπικό. Δεν έχουν προσωπικό. Πώς θα το εξυπηρετήσουν. Επομένως, αν ο στρατηγικός σχεδιασμός θέλει να τον κάνει καλά, πρέπει να τα βάζει τα πράγματα με τη σειρά. Αλλιώς, αν δεν τα βάζεις με τη σειρά, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν ένας παραγωγός να πάει να αγοράσει ένα τρακτέρ 200 ύπους και του βάλει μία μικρή φρέζα να οργώνει όλη μέρα. Τι θα βγει πως έχει τους 200 ύπους, αφού η φρέζα είναι μικρή. Σωστό. Τα στρέμματα που πρέπει να βγάλει θα είναι τα ίδια. Βέβαια. Και στο τέλος θα σπάσει και τη φρέζα. Σωστό. Το λέω τώρα γιατί έρθει το όργωμα. Το λέτε σχηματικά και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Στο μεταξύ, τώρα, μια και είμαστε στους εργάτες γης, είδα φέτος πρέπει να μας αναλογούν εμάς περίπου 1000 σε όλη την Κρήτη. Okay. Εντάξει, αυτό είναι ένας. Καταρχήν με τους εργάτες γης χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Mm-hmm. Χωρίζεται στο μόνιμο προσωπικό και στο μετακλητό προσωπικό. Ωραία. Το μόνιμο προσωπικό είναι το προσωπικό που μπορούν να το απασχολήσουν οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πάρουν με εργόσιμο εποχιακούς. Πρέπει να πάρουν μόνιμο. Οι θερμοκηπιάδες και τα φυτόρια. Αυτοί πρέπει να κάνουν σύμβαση κανονικά. Πρόσληψη με 1 χρόνο, με 6 μήνες, αναλόγως τι επιθυμεί ο καθένας. Εμείς που είμαστε υπαίθριες καλλιέργειες, τα αμπέλια, οι ελιές και τα υπαίθρια κυπευτικά, έχουμε το περιβόητο εργόσιμο. Σε θέλω 10 μέρες, σε παίρνω, πάρε τα εργόσιμά σου, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό όμως με τις διακρατικές συμφωνίες που έχουμε κάνει, αν απορροφηθούν τα 1000 άτομα, υπάρχουν κάποια κράτη που δεν υπάρχει πλαφόν. Και σε αυτές, δεν θέλω να πω τώρα για να μην νομίζουν ότι διαφημίζω και εργάτες, αν είναι από την Ταϊλάνδη, από την Ινδία κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κράτη που σου λέει: το απορρόφησε σένα, κατευθείαν πάρει άλλους τόσους. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αυτές οι διακρατικές συμβάσεις σε κάποια κράτη δεν έχουν όριο. Μπορούμε να πάρουμε όσους χρειαζόμαστε. Η χώρα μας περίπου χρειάζεται 120.000 εργάτες γης. Και αυτοί οι εργάτες γης που χρειάζεται η χώρα μας είναι ένα καραβάνι από ανθρώπους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εγώ που είμαι ελαιοπαραγωγός. Δεν ξέρω τα 1000 μου δέντρα αν έχουν βεντέμα ή δεν έχουν. Δεν ξέρω εάν ο καιρός μου κάνει να ξεκινάω να μαζεύω από τον Νοέμβρη και μέχρι το Δεκέμβρη. Μπορεί να βρέσει όλο τον Νοέμβριο. Το λοιπόν. Δεύτερον, οι εργάτες αυτοί πρέπει να είναι ένα καραβάνι από ανθρώπους που να κάνουν το εξής. Πήγαμε, μαζέψαμε τα σταφύλια, φύγαμε από τα σταφύλια, πήγαμε στις Ελιές, πήγαμε μετά στην Αμαλιάδα, φύγαμε μετά, πήγαμε στη Χαλκιδική. Δηλαδή να υπάρχει ένα καραβάνι. Αυτό το καραβάνι κάποιος πρέπει να το συντονίσει. Εμείς ερχόμαστε σήμερα σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος και έχουμε ένα μητρό εργατών γης, 4.000 εργάτες γης, που έχουν περάσει και οι 4.000 από συνέντευξη. Τα έχουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τη δικιά μας και ο κάθε συνεταιρισμός μας που είναι μέλος μας παίρνει τον κλειδάριθμο ο συνεταιρισμός, μπαίνει μέσα, κάθεσε με τη γραμματεία του συνεταιρισμού, βλέπεις το διαβατήριο σκαναρισμένο, την οικογενειακή του κατάσταση, αν έχει δίπλωμα, αν ξέρει να οδηγάει τρακτέρα αυτοκίνητο, αν του αρέσει να κάνει το κτηνοτρόφο, αν του αρέσει να κάνει τον αλία, δηλαδή οι Ινδοί τους αρέσει πάρα πολύ το ψάρεμα. Οπότε μπορούν να πάνε στην Αλία. Και οι Αιγύπτιοι. Ναι, δηλαδή θέλουν να πάνε περισσότερο να δουλέψουν σε καΐκια με ψαράδες. Λοιπόν, έχουμε αυτό, έχουμε μετά
την έγκριση από την πρεσβεία μας, από το κράτος που είναι, που έχει πάει στην πρεσβεία, έχει καταθέσει τα χαρτιά του, επικυρωμένη με τη στρογγυλή σφραγίδα της πρεσβείας της δικιάς μας, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να φύγει από τη χώρα και μπορεί να πάει στη χώρα να δουλέψει. Αυτή την πλατφόρμα την έχουμε. Τώρα πάμε εμείς και στείλουμε την πλατφόρμα να μπορούμε να δανείζουμε από περιφερειακές ενότητες, δηλαδή από τις 13 περιφέρειες, ναι, να ξέρουμε ότι η Κρήτη ξεκινάει την ελαιοσυλλογή το Νοέμβριο. Την έχει μέχρι τέλος του Φλεβάρι. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι έχει βεντέμα. Πώς το ξέρουμε, γιατί μιλάμε μεταξύ μας. Εμείς έχουμε όλους τους συνεταιρισμούς της χώρας, μιλάμε με τους πρόεδρους, έχετε βεντέμα φέτος, mm-hmm, έχουμε τάκ, 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 και μετακινούμε τους εργάτες γης. Άρα αυτή η μετακίνηση που μας περιγράψατε μπορεί να γίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Μέσω από αυτής, κάποιος πρέπει να τη συντονίζει, μόνη της δεν μπορεί να γίνει. Είναι προφανώς. Ναι. Και 4.000 είναι μια καλή μαγιά βεβαίως. 4.000 είναι μια καλή μαγιά. Αν είχαμε και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να δίνουν την έγκριση αμέσως, θα μπορούσαμε κάλλιστα να τους φέρουμε άμεσα. Περάστηκε όμως, να το πούμε, και μια νομοθετική ρύθμιση για τους παράνομους εργάτες γης, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς παράνομους εργάτες γης, που αυτοί με πολύ απλοϊκό τρόπο πλέον θα μπορούν να έχουν, θα βρίσκουν 2-3 παραστατικά έγγραφα, απλά έγγραφα, και θα νομοποιείται ο εργάτης γης και θα τον έχει ο εργοδότης και θα τον έχει και ασφαλισμένο, γιατί κακά τα ψέματα, ο εργάτης γης ο ανασφάλιστος χρειάζεται μαύρο χρήμα. Τα μεροκάματα σήμερα είναι περίπου 50 ευρώ. Για φανταστείτε πόσα 50 θες κάθε μέρα. Δηλαδή, ένα θερμοκήπιο που έχει μέσα 10 άτομα και δουλεύουν, πώς θα τα απεξέλθει ο άνθρωπος. Και όταν τη μια στιγμή βγαίνει η πολιτεία και λέει ότι όλα θα διακινούνται με πλαστικό χρήμα, την άλλη μέρα θέλουμε εμείς μαύρο χρήμα για να πληρώνουμε τους εργάτες και να κάνουμε τη διαδικασία. Επομένως, και διακινδυνεύει κιόλας με ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ στο άτομο. Σωστό. Για πείτε μας τώρα για το μέχρι τώρα ταξίδι στην ΕΘΕΑ στα νέα σας καθήκοντα, κύριε Χιλετζάκη. Μας είπατε βεβαίως και έτσι. Ναι, η ΕΘΕΑ είναι ένα εθνικό όργανο αγροτικών συνεταιρισμών. Είμαστε ένα 11 μελές διοικητικό συμβούλιο από όλη τη χώρα. Τυχάνει και είμαι στο τιμόνι του Προέδρου εγώ. Είμαι ο μόνος κριτικός δηλαδή στο διοικητικό συμβούλιο. Και είμαι ο μόνος κριτικός γιατί πριν γίνει η εκλογή, είχαμε συμφωνήσει και είχαμε πει ότι θα απαρτιστούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από όλη τη χώρα. Και θα είναι και από όλους τους συνεταιρισμούς. Δηλαδή, όταν στήσαμε το ψηφοδέλτιό μας, εμείς, κοιτάξαμε να έχουμε από όλα τα μέρη της χώρας, συν, έχουμε δηλαδή αλλιευτικό, κτηνοτροφικό συνεταιρισμό, νοσοκομείο κτλ. Η ΕΘΕΑΣ, είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα, πάμε από τον ένα κάτι συνεταιρισμό στον άλλο. Κάτι έχουμε καταλάβει, στο πηγενέλα. Είμαστε στο πηγενέλα. Και τρέχουμε πάνω κάτω. Και ευελπιστώ τώρα έχουμε και σε εξέλιξη τον ΕΛΓΑ που θα τροποποιηθεί. Ο κανονισμός, Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που είχε τροποποιηθεί τελευταία φορά επί κυρία Μπατζελή το 2011 που είχαμε πει να βάζουν ασφαλιστικές εισφορές η παραγωγή και είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός που έγινε τροποποίηση μερικών άθρων επί κυρία Μπατζελή. Ο κανονισμός έχει 25 χρόνια να τροποποιηθεί, ενώ έχουμε την κλιματική αλλαγή που έχει μπει στα σπίτια μας μέσα, έχουμε ένα παρσιωμένο κανονισμό που πρέπει με τη δέσμευση του Υπουργού και με το στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε να γίνει μια δημόσια διαβούλευση του κανονισμού, να πούμε κι εμείς, να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, γιατί ο ΕΛΓΑ είναι αυτός που έχει στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 1.200.000.000 ευρώ έχει μοιράσει την τελευταία πενταετία ο ΕΛΓΑ. Είναι ο ΕΛΓΑς που πραγματικά μας στηρίζει. Και στη Θεσσαλία την παραγωγή τη στήριξε ο ΕΛΓΑς. Αυτό που φωνάζουν οι Θεσσαλοί, οι συναδέλφοι μας, είναι τα χωράφια που είναι κάτω από το νερό, που δεν μπορούν να μπουν να καλλιεργήσουν σήμερα, που είναι με μπάζα πλακωμένα, με χιλιάδες τσιμικά πέτρες κτλ. Την παραγωγή αποζημιώθηκε όμως η παραγωγή. Και σήμερα έγινε πάλι μία πλήρωμη, ένα 300 περίπου. Νομίζω ότι και στις προτεραιότητες πρέπει να είναι και από εσάς και από την ΕΘΕΑ πρέπει να είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα, τα έργα. Τα έργα. Το νερό. Το νερό, τι το νερό. Όταν συζητάμε, πρέπει στην ατζέντα να έχουμε πρώτο θέμα το νερό. Εμένα τώρα να συζητάω τη λέξη επιδότηση. Αν εμένα η βασική ενίσχυση της ελιάς από 27 ευρώ γίνεται 24, το είπα και τις προάλλες κατηγορήθηκα γι' αυτό. Δεν με αφορά τα 3 ευρώ. Στο στρέμα η διαφορά. Αν το 27 έχει 24. Ναι. Όταν εμένα το λάδι είναι σήμερα 8,5 και 9 ευρώ και χάνω χιλιάδες γιατί αν είχα νερό να ποτίζω τον ελαιόνα μου και τα λοιπά θα κάθε χρόνο παραγωγή
ξέρω να κάνω τις καλλιεργητικές φροντίδες και θα μπορούσα κι εγώ να μην χάσω τις καλές, τις χρυσές χρονιές της τιμής του ελαιολάδου. Γιατί μου λέτε τώρα, μιας και το είπατε, πιστεύετε ότι θα έχουμε κι άλλες χρυσές χρονιές ή είναι ένα πυροτέχνημα πέρυσι, φέτος, άντε και του χρόνου και μετά τελειώσαμε. Πάλι θα ξαναγυρίσουμε στα 2 ευρώ και πολλά μας είναι. Οι τιμές του ελαιολάδου είναι όντως πυροτέχνημα και είναι πυροτέχνημα να φταίει η κλιματική αλλαγή και το μεγάλο χτύπημα που έπαθε η Ισπανία τα τελευταία 3 χρόνια. Αν η Ισπανία είχε παραγωγή, οι τιμές αυτές δεν θα υπήρχαν. Mm. Η Ιταλία και η Ελλάδα προπέρυσι παράξανε. Πέρυσι δεν παράξανε. Ούτε η Ελλάδα πάραξε πέρυσι, ούτε η Ιταλία τα αναμενόμενα. Και η Ισπανία πάραξε περίπου 750.000 τόνους, ίσα-ίσα να καλύψει τις ανάγκες της. Η κλιματική αλλαγή συνεχίζει τα παιχνίδια της. Σήμερα που μιλάμε, οργώνουμε τα χωράφια και οι ελιές ανθίζουν. Ένας φίλος μου έστειλε φωτογραφία το χέρι του με ανθισμένες ελιές. Δεν έπρεπε να ανθίζει τώρα η ελιά. Βέβαια, η ελιά έπρεπε να βλαστοφορεί και να ανθίσει. Γιατί η πρώιμη ανθοφορία θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Και η πρώιμη ανθοφορία σημαίνει ότι έχει ξυπνήσει το δέντρο, το κουδουνάκι και του λέει μπήκε η άνοιξη, προχωράμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί εμείς περιμένουμε τα όψιμα νερά για να σωθεί το νησί, γιατί είχαμε ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και ένα ελαφρύ περισσινό χειμώνα. Ναι. Επομένως δεν έχουμε αποθέματα νερού, δεν ήταν όπως προπέρυσι που ναι, είχαμε ένα έντονο χειμώνα και βγάλαμε την περισσινή χρονιά. Ούτε η φετινή χρονιά είχε νερά, η περισσινή ήταν άδεια και είχαμε και ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Θεωρώ ότι θα συνεχιστούν οι τιμές αυτές γιατί δεν θα υπάρχει προϊόν. Οι ελιές αυτή τη στιγμή που δεν ποτίζονται, που δεν έχουν γίνει οι σωστές καλλιεργητικές φροντίδες, φυτοζωούν στην Ήπεθρο. Είναι κίτρινα τα φύλλα τους, αφυδατωμένες με σοβαρά προβλήματα. Τα είπαμε όλα νομίζω. Και τα είπα και γρήγορα για να προλάβω. Γιατί κοιτάω την κυρία Καζετάκη και λέω πριν. Δεν μιλάνε σε μένα τα ρολάκια, κύριε Τζάκη. Εδώ στον κύριο Σαββίδη δεν μιλάνε τα ρολάκια. Την κυρία πρέπει να σεβόμαστε όμως. Συγγνώμη δηλαδή, το έχετε πάρει από φόβο. Ο κύριος μιλάει με τα ρολάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Μίλησε και το ρολόι. Τα είπαμε όλα με τον κύριο Χιλετζάκη. Πάμε σε διαφημίσεις.